Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους και όλες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ΚΚΕ και συμπορεύτηκαν μαζί του. Όλους και όλες που μας τίμησαν συμμετέχοντας στα ψηφοδέλτια του κόμματος αλλά και σε αυτούς που σε δύσκολες συνθήκες έφτασαν ως την κάλπη, ψήφισαν το ΚΚΕ στις ευρωεκλογές και τους συνδυασμούς της λαϊκής εισπύρωσης σε δήμους και περιφέρειες. Ιδιαίτερα θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσους έκαναν αυτό το βήμα για πρώτη φορά, τους νέους και τις νέες που έδωσαν την πρώτη τους ψήφο στο κόμμα μας. Κυρίως η μάχη των ευρωεκλογών, αλλά και εκείνη των τοπικών εκλογών, εκ των πραγμάτων πήρε χαρακτηριστικά που παρέπεμπαν σε εθνικές εκλογές. Το εκλογικό αποτέλεσμα καταγράφει μια ακόμη αντιλαϊκή εναλλαγή μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή μεταξύ των δύο μεγαλύτερων κομμάτων του μεγάλου κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΝΑΤΟ. Η αντιπαράθεση, η πόλωση, οι ψεύτικες υποσχέσεις, τα εκβιαστικά διλήμματα ανάμεσα κυρίως σε αυτά τα δύο κόμματα του διπολισμού διαμόρφωσαν ένα τέτοιο κλίμα που επέδρασε σε λαϊκό κόσμο, ο οποίος δεν έχει ακόμη πιστέψει στη δύναμη που έχει, αφήνοντάς την τελικά ανεκμετάλλευτη. Όπως ξέρετε, το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε με ενιαίο πολιτικό κριτήριο όλες τις εκλογικές μάχες σε όλες τις κάλπες. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τις αντιδραστικές κατευθύνσεις οι κυβερνήσεις τις υλοποιούν και η τοπική διοίκηση, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες τις εξειδικεύουν μέσα σε ένα ασφικτικό νομοθετικό πλαίσιο που έχουν συνδιαμορφώσει όλα τα κόμματα του μεγάλου κεφαλαίου. Με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, το ΚΚΕ συγκεντρώνει περίπου 6% και εκλέγει δύο ευρωβουλευτές. Τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης περνάνε στο δεύτερο γύρο και στους πέντε δήμους που είμαστε πλειοψηφία την προηγούμενη πενταετία. Αλλά και σε άλλους δήμους που δεν περάσαμε στο δεύτερο γύρο, αν και δεν έχουν βγει ακόμη τα τελικά αποτελέσματα, τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης κατέγραψαν μια σημαντική παρουσία σε πολλούς δήμους που κυμαίνεται από παρουσία με εκατοντάδες πλέον εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους στα δημοτικά συμβούλια. Είναι θετικό ότι το ΚΚΕ παραμένει σταθερή δύναμη για τα λαϊκά συμφέροντα με τάση αναπλήρωσης των δυνάμεων του. Φυσικά, δεν υποτιμάμε καθόλου το γεγονός ότι ο συσχετισμός παραμένει πάρα πολύ αρνητικός και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ότι το εργατικό λαϊκό κίνημα δεν έχει περάσει ακόμα σε φάση δυναμικής και μαζικής αντεπίθεσης. Έχουμε πλήρη επίγνωση ότι σε πλατιά τμήματα του λαού κυριαρχούν μειωμένε απαιτήσει, η τοπάθεια, μυρολατρεία ω αποτέλεσμα τη αποστράτευση και τη μειωμένη συμμετοχή στι διαδικασίε του κινήματο. Θεωρούμε ότι ένα τέτοιο κόσμο σήμερα πολύ πιο θετικά στέκεται απέναντι στο ΚΚΕ, παρακολουθεί τις θέσεις του, προβληματίζεται, έστω και αν ακόμα δεν έχει πιστεί να κάνει ένα πιο αποφασιστικό βήμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει στις εκλογές λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνησή του, η οποία τα τελευταία χρόνια υλοποίησε την αντιλαϊκή πολιτική, συνεχίζοντας το έργο των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας μάλιστα με παροχές ψίχουλα τελευταία, πράγμα βέβαια που και η Νέα Δημοκρατία με το δικό της τρόπο εξήγηλε. Δεν είναι ωστόσο θετικό το γεγονός ότι ένας κόσμος στρέφεται σε παλιότερες δοκιμασμένες αποτυχημένες επιλογές, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, το σημερινό ΚΙΝΑΛ ή σε άλλες δυνάμεις που στηρίζονται και προετοιμάζονται για να παίξουν το ρόλο είτε του αναχώματος είτε του συμπληρώματος σε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τεράστιες ευθύνες γιατί με την πολιτική του επέτρεψε στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να εμφανίζονται δικαιωμένοι για το προηγούμενο αντιλαϊκό του έργο. Στην ουσία του έδωσε συγχωροχάρτη. Είναι βέβαια θετικό ότι η Χρυσή Αυγή καταποντίστηκε από την τρίτη θέση στην πέμπτη θέση και το ΚΚΕ προηγείται. Βέβαια, μετακινήσει όπω αυτέ προ την ελληνική λύση του κυρίου Βελόπουλου συνιστούν μάλλον ανασύνθεση ενό συνολικά αντιλαϊκού, αντιδραστικού πολιτικού σκηνικού. Το αποτέλεσμα του ΚΚΕ στέλνει το μήνυμα ελπίδα σε κομμουνιστικά κόμματα, σε αγωνιστικές δυνάμεις σε άλλες χώρες της Ευρώπης, που παλεύουν μέσα σε δύσκολες συνθήκες, για να χαραχθεί μια πραγματική προοδευτική γραμμή ανάκαμψης, ανασυγκρότησης του κομμουνιστικού, του εργατικού κινήματος σε όλη την Ευρώπη, μακριά από το θανάσιμο εναγκαλισμό του και με την σοσιαλδημοκρατία και με την ωρεοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την αυταπάτη για δίθεν διόρθωσή της προς του λαϊκού συμφέροντος και την πολιτική ενσωμάτωση και συμμετοχή στην αστική αντιλαϊκή διαχείριση. Είναι θετικό το γεγονός ότι σε αυτές τις εκλογές εκφράστηκε μια ορισμένη τάση συμπόρευσης με το ΚΚΕ, με ανθρώπους που παλέψαμε μαζί τα προηγούμενα χρόνια και στο εργατικό, στο αγροτικό κίνημα, με ανθρώπους της τέχνης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, από το χώρο των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, ορισμένοι εκ των οποίων παλαιότερα στήριζαν άλλες πολιτικές δυνάμεις. Αυτή η τάση συμπόρευσης με το ΚΚΕ εκφράζει θετικές διεργασίες που θα δουλέψουμε από εδώ και πέρα να πολλαπλασιαστούν στους χώρους δουλειάς, στις λαϊκές γειτονιές, στις αγροτικές περιοχές, μέσα στο κίνημα και όχι στα κοινοβουλευτικά παρασκήνια. Είμαστε βέβαιοι ότι τέτοιες και περισσότερες θετικές διεργασίες υπάρχουν στους τόπους δουλειά στις γειτονιές. Αυτή η τάση μπορεί να διευρυνθεί όσο πλησιάζουμε στις βουλευτικές εκλογές τον επόμενο μήνα. Η επόμενη μέρα πρέπει να βρει και νέε δυνάμει στο δρόμο τη αντεπίθεση, στο δρόμο τη πολιτική μαζική πάλη. Η ψήφοι του ΚΚΕ να είστε σίγουροι ότι θα κατατεθούν από αύριο το πρωί σε κάθε χώρο δουλειά, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σχολείο, σε κάθε σχολή για να εμποδιστούν νέα μέτρα, για να διεκδικήσουμε μέτρα ανακούφισης για τους άνεργους, για την ανασύνταξη του λαϊκού κινήματος και την κοινωνική συμμαχία το ΚΚΕ θα συνεχίσει να δείχνει το δρόμο της φιλολαϊκής διεξόδου μαζί με την ετοιμότητα από αύριο κιόλας για σκληρή αναμέτρηση και αγώνα για ανακούφιση των εργαζομένων, των ανέργων, των λαϊκών νοικοκυριών, των συνταξιούχων, της νεολαία όλων όσοι υποφέρουν. Για να αποτρέψουμε χειρότερα μέτρα από αντιλαϊκές διοικήσεις σε δήμους και περιφέρειες που εκλέχτηκαν να αποτρέψουμε νέα κυβερνητικά αντιλαϊκά μέτρα από οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν προκύψει σε ένα μήνα να διεκδικήσουμε ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Να υπάρξει επίσης επαγρύπνηση, ετοιμότητα για τα επικίνδυνα σχέδια των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, τους ανταγωνισμούς στην περιοχή, στους οποίους συμμετέχει ενεργά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με την ουσιαστική συμφωνία όλων των άλλων κομμάτων. Μπροστά μας τώρα έχουμε τη μάχη των βουλευτικών εκλογών τέλος Ιουνίου. Θα δώσουμε αυτή τη μάχη με αισιοδοξία, κόντρα σε διλήμματα που θα δυναμώνουν ακόμη περισσότερο στο όνομα κάποιων επιμέρους διαφορών, που δεν αλλάζουν όμως την πορεία στρατηγικής σύμπλευσης ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία άλλα κόμματα. Ιδιαίτερα καλούμε τους εργαζόμενους, καλούμε τους ριζοσπάστες ανθρώπους, τους αριστερούς, τους δημοκράτες να μην ενδώσουν στα εκβιαστικά διλήμματα που θα δυναμώσουν τις επόμενες 30 μέρες και θα ενταθούν μέχρι τις βουλευτικές εκλογές τέλος Ιουνίου. Παραμένει αναγκαίο και επίκαιρο το σύνθημά μας. Με ισχυρό ΚΚΕ μπορούμε να κάνουμε την πραγματικά μεγάλη διαφορά, για να υπάρχει μια πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση, πραγματικό αποκούμπι, στήριγμα του λαού απέναντι σε κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση που θα προκύψει, για να μπει πραγματικό τείχο στην ακροδεξιά και το φασισμό, τη συντήρηση, για να ανοίξουμε το δρόμο με τον λαό πραγματικό πρωταγωνιστή των εξελίξεων. Σα ευχαριστώ συγγνώμη να σας κούρασα, όμως ήταν πολύ μεγάλη η μέρα, οι εξελίξεις τρέχαν και τρέχουν ακόμη, άρα λοιπόν να ευχηθούμε ξανά καλή δύναμη σε όλους και όλες. Καλό σας βράδυ.